Η απολογία Σωκράτου στο μοναδικό μη διαλογικό έργο του Πλάτωνα, αλλά και ο μόνος πλατωνικός διάλογος στον οποίο ο Πλάτωνας αναφέρει ότι ήταν παρόν στο γεγονός το οποίο αφηγείται, γεγονός που ενισχύει τη θεωρία του ιστορικού χαρακτήρα της απολογίας, μια παράσταση που καθήλωσε χιλιάδες θεατές μετά από σόλη του παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Ρουμανία, την Κύπρο και το Βιετνάμ, όπου αποθεώθηκε από το Διεθνές Διπλωματικό Σώμα 27 πρεσβειών στην ιστορική όπερα του Ανόη, συγκλώνησε το κοινό που βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο δικαστικό μέγαρο του Πύργου, εκεί όπου με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας και έπειτα από χρονοβόρες ενέργειες του Συλλόγου και ειδική αδειοδότηση από τα Υπουργεία Πολιτισμού και Δικαιοσύνης, έγινε η αναπαράσταση της δίκης του Σωκράτη στα αρχαία ελληνικά με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Πρόκειται για την αυθεντική αναπαράσταση της δίκης του Σωκράτη, μία από τις συγκλονιστικότερες δίκες της ιστορίας. Αυτό που καθιστά την παράσταση αυτή ξεχωριστή είναι ότι εκφέρεται στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Στη γλώσσα δηλαδή την οποία χρησιμοποίησε ο Σωκράτης κατά τη διάρκεια της απολογίας του ενώπιον της Εκκλησίας του Δήμου, ενώπιον δηλαδή του δικαστηρίου της εποχής στο οποίο απολογήθηκε. Το γεγονός αυτό καθιστά την παρακολούθηση της παράστασης μια ιδιαίτερη βιωματική εμπειρία και παράλληλα αποδεικνύει την αδιάσπαστη ενότητα της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η απόψινή όμως εκδήλωση έχει μια πρωτοτυπία και μια μοναδικότητα. Είναι η πρώτη φορά που αυτή η παράσταση φιλοξενείται εντός μιας δικαστικής αίθουσας και αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας που έγινε αποδεκτή και έτσι εγκρίθηκε η συγκεκριμένη εκδήλωση. 2.500 χρόνια μετά την αρχική του απολογία, ο Σωκράτης απολογείται και πάλι αυτή τη φορά ενώπιον ενός σύγχρονου κοινού σε ένα σύγχρονο δικαστήριο. Η αυθεντική αυτή αναπαράσταση της πιο συγκλονιστικής δίκης στην ιστορία του πολιτισμού, στην ίδια ακριβώς γλώσσα που μιλούσε ο Σωκράτης, έκανε την παρακολούθησή της για τους θεατές μια μοναδική βιωματική εμπειρία, έχοντας την αίσθηση ότι ζουν μέσα στην πραγματική ατμόσφαιρα εκείνης της ημέρας της δίκης και όπου ο Σωκράτης και ο μέλη τους ενσαρκώνονται μπροστά τους ζωντανά. Ήταν η πρώτη φορά που επιχειρήθηκε και υλοποιήθηκε ύστερα από 2.500 χρόνια να εκφέρεται η αρχαία ελληνική γλώσσα έτσι ώστε να ακούγεται με ένα φυσικό, άμεσο και οικείο τρόπο, χωρίς χαρακτήρα πειραματισμού, αναδεικνύοντας την αδιάλειπτη ενότητα όλων των μορφών της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο Δήμος Αυδελιώδης, εμπνευστής και δημιουργός αυτού του εγχειρήματος, έχοντας διδάξει την φωνητική ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και καταθέτοντας παράλληλα μια νέα μετάφραση της απολογίας που συνοδεύει με υπέρτιτλους στην παράσταση, μίλησε για την απολογία του Σωκράτη, το οικουμενικό πνεύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που φθάνει στην πιο κορυφαία του στιγμή, γιατί γίνεται συνειδητή πράξη, αποκτώντας πραγματική και αναμφισβήτητη σωματική υπόσταση με τον Σωκράτη, ο οποίος αρνείται να ζει συμβατικά χωρίς ελευθερία και προτιμά το θάνατο παρά να στερηθεί τον ενθουσιασμό και τη χαρά σαν αναζήτηση του ουσιαστικού σκοπού της ύπαρξής μας. Η αρχαία γλώσσα με τους νότες και τη μουσική που κρατάει πραγματικά δίνει το στίγμα της πραγματικότητας του Σωκράτη. Κάτι που δεν μπορεί να το κάνει αν αλλάξει το μυαλό. Μεταφράσει παραδείγματος χάρη στα νέα ελληνικά, επειδή αλλάζει η λεκτική δομή, αλλάζει και το ύφος και το είδος του Σωκράτη. Δεν μπορούμε δηλαδή να καταλάβουμε ακριβώς ποιος ήταν. Ενώ σήμερα ακόμα και δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα, τα αρχαία ελληνικά δηλαδή. Όμως το αίσθημά μας, το νόημα δηλαδή θα ήταν σαφές, ότι ο Σωκράτης ήταν πραγματικά αυτός. Είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να κατανοήσουμε σήμερα τον πραγματικό χαρακτήρα αυτού του εξόχως οριακού κειμένου μέσα από τις μεταφράσεις του, επειδή η μεταφρασή του σε μια άλλη γλωσσική δομή και φωνή, είτε είναι η νέα ελληνική είτε η φωνή μιας οποιασδήποτε άλλης εθνικής γλώσσας, αλλοιώνει αναγκαστικά και παρερμηνεύει το ύφος και το ήθος του λόγου, άρα και το πραγματικό πρόσωπο του Σωκράτη και του Πλάτωνα. Η ουδέ να διθέρεστη ρήτρηση, η πάσα. Ο Μέντι Μαρία, ο άνδρας Αθηναίοι και καλλιεπημένους και λόγους ως περί τούτων. Ρημασίτε και ονόμαση μου δε και αποσκημένου, αλλά πως είστε οικοί λεγόμενα της ελληνικού συνονόμαση. Πιστεύω αρδίδια είναι αλαίο και μη δύση ημών προσδοκισά το άλλο. Ωραία, αλλά δει που πρέπει ο άνδρας, πήρε την ηλικία, ως περμυρακείο, μέλημα του Δήμου Αυδελιώδη δεν ήταν απλά μια καλή θεατρική παράσταση, αλλά κυρίως μια αυθεντική αναπαράσταση της δίκης του Σωκράτη με ένα πατάρι και μια κλεψίδρα, χωρίς άλλα θεατρικά στοιχεία παρά μόνο με την ατμόσφαιρα που δημιουργεί η ενσάρκωση από δύο ηθοποιούς της φωνής του πρωτότυπου κειμένου στην αρχαία Αττική διάλεκτο, μιας αυθεντικής δηλαδή φωνής που το επαναπροσδίδει το χαμένο από τις μεταφράσεις νόημά του.
Για το κοινό που παρακολούθησε την παράσταση ήταν πραγματικά μια βιωματική εμπειρία, γιατί μεταφέρθηκαν χωρίς καμία προσπάθεια στο χώρο χρόνου αυτής της δίκης.